Γεια σου, παιδιά, και καλώς σε ένα ακόμη βίντεο. Και σήμερα, όπως είδατε, έχουμε story time. Και όπως είδατε, το story time είναι αφιερωμένο σε μια μέρα που πήγα να χάσω τη ζωή μου στα αλήθεια. Δεν είναι ψεύτικο, είναι αληθινό. Πήγα να χάσω τη ζωή μου στα αλήθεια. Στα αλήθεια, και σήμερα θα σας διηγηθώ την ιστορία. Έχω βάλει εδώ ένα χαρακτήρα, είναι ο καινούριος χαρακτήρας. Ο καινούριος χαρακτήρας μου. Θα σας το δείξω τώρα, θα σας το δείξω άλλο βίντεο. Να ελπάζω τον έχω βάλει εδώ και κρατάει λουλούδια. Τέλος πάντων, θα σας διηγηθώ την ιστορία και θα να λέω δεν είναι ψεύτικη, παιδιά, είναι αλήθεια, πήγα να χάσω τη ζωή μου. Και αυτό το βίντεο δεν ξέρω καν γιατί το κάνω, γιατί δεν θέλω να τη συζητάω αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν να ακούω αυτή την ίδια ιστορία, νιώθω κάπως άσχημα, αλλά το κάνω για να ξέρετε κι εσείς. Ναι. Λοιπόν, ας αρχίσω. Ήμουνα 5 χρονών και είχαν μείνει από το πάρτι της αδερφής μου κάτι καραμέλες και εγώ δεν τις κατάπιανα τις καραμέλες, έπαιρνα και τις έγλυφα επειδή ήμουν μικρός τότε. Και μια μέρα, λοιπόν, παιδιά, νιώθω λίγο άβολα που το λέω, αλλά δεν μου αρέσει να το συζητάω αυτό, δεν θέλω να το συζητάω, αλλά θα το πω. Και μια μέρα την κατάπια. Μετά εγώ έκανα κάπως έτσι. Και ακούει ο μπαμπάς μου να κάνω αυτό, γιατί ήμουν μόνο με τον μπαμπά μου την ώρα. Και τότε παίρνει τηλέφωνο τη μαμά μου αμέσως. Και η μαμά μου παρατάει τη δουλειά της και έρχεται μαζί μας. Πάμε. Βασικά όχι, δεν είχε γίνει αυτό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Η μαμά μου ερχόταν από τη δουλειά και έκλαιγε ένα κλάμα παιδιού. Ένα κλάμα παιδιού, και αυτό το κλάμα ήταν δικό μου. Ναι. Και όπως ανέβαινε τις... όπως ανέβαινε μετά, ξέρω. Και μετά πήγαμε σε νοσοκομεία. Ήρθε και ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Στο πρώτο νοσοκομείο που πήγαμε από ό,τι θυμάμαι, τώρα μπορεί να ήταν και το δεύτερο, δεν θυμάμαι γιατί ήταν πριν 5 χρόνια. Βασικά δεν ήταν πριν 5 χρόνια, πιο πολύ δεν. Πάντως ήταν πριν πολλά χρόνια. Και στο πρώτο νοσοκομείο μας λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχει πάει πολύ μέσα η καραμέλα. Είχε κολλήσει το λαιμό μου η καραμέλα. Και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Εγώ κλάμα. Και μου έτρεχαν και σάλια, δεν μπορούσα να έρθει. Θέλω να το σκέφτομαι καν αυτό. Άρα, καλά, θα σας το πω μετά το υπόλοιπο. Ναι. Και μετά πάμε σε ένα άλλο νοσοκομείο. Και από ό,τι κατάλαβα, ούτε αυτοί μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αλλά σε εκείνο το δεύτερο νοσοκομείο στάθηκα τυχερός. Τη στιγμή που ήμασταν στο άλλο νοσοκομείο, έλειωσε η καραμέλα. Ήμουν πολύ τυχερός. Δεν ξέρω πώς. Γι' αυτό λένε πολύ ότι είμαι καλό παιδί, αλλά τέλος πάντων. Και εντάξει, τώρα ζω και είμαι ωραία εδώ πέρα, στο σπίτι μου. Είναι αλήθεια, παιδιά, πήγα στην αλήθεια να χάσω τη ζωή μου. Και αν δεν ήμουν τυχαίος, δεν θα υπήρχε καν αυτό το κανάλι και έχουμε φτάσει και στους 30 συνδρομητές. Έχουμε φτάσει στους 30 συνδρομητές και και από τον τίτλο το κάνω για τους 30 συνδρομητές αυτό το βίντεο και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσείς τους 30 συνδρομητές που με υποστηρίζετε. Τώρα στα comment δεν θέλω να μου γράψετε με κάποιο κακό τρόπο, ελπίζω να καταλάβετε, και στα βίντεο να μην μου το θυμίζετε σε comments αυτό το story time, γιατί δεν θέλω να το συζητάω καθόλου, δεν μπορώ. Και τώρα είμαι έτοιμος να μου βγει δάκρυ. Άρα το συνταδώ. Δεν είναι ψεύτικο, ξαναλέω. Ναι. Αυτά από μένα. Επίσης, έχω καιρό να κάνω βίντεο γιατί το τετραήμερο είχα διάβασμα, εντάξει. Είχα να διαβάσω, γιατί είχαμε πολλά. Ναι. Αυτά από μένα. Μην ξεχάσετε αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε like και αν είστε καινούργοι και δεν θέλετε να χάνετε κανένα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι αν σας έχετε ειδοποιήσει.
Αυτά από μένα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.